Γεια σας. Ονομάζομαι Δήμος Μητσικώστας, είμαι νευρολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό. Θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πολύ βασικές αρχές για τη θεραπεία της αθροιστικής κεφαλαλγίας, την οποία διακρίνουμε σε 3 σκέλη. Τη θεραπεία της συμπτωματικής κρίσης, την μεταβατική θεραπεία και την προφυλακτική θεραπεία. Στην θεραπεία την συμπτωματική, όταν δηλαδή ο άρρωστός μας πονά, οι επιλογές που έχουμε είναι ουσιαστικά 2. Η πρώτη είναι να χορηγήσουμε οξυγόνο με μάσκα μη επανεισπνοής για 15 λεπτά. Δεν απαντούν όλοι, αλλά είναι η πρώτη μας θεραπευτική επιλογή σε πολύ μεγάλη ροή. Η δεύτερη ή και η πρώτη, αν δεν είναι διαθέσιμο το οξυγόνο, θεραπευτική επιλογή που έχουμε είναι η υποδόρια χορηγούμενη σουματριπτάνη και άλλες τριπτάνες, κυρίως από το ρινικό βλενογόνο χορηγούμενες, μπορούν να χορηγηθούν, αλλά η αποτελεσματικότητά τους είναι μικρότερη. Πάμε τώρα στην μεταβατική θεραπεία, που είναι μια άμεση θεραπεία μέχρι να γίνει ενεργή η προφυλακτική θεραπεία. Έχουμε 2 επιλογές: είτε να δώσουμε στον ασθενή μας ή στην ασθενή μας ένα πας στεροειδών, το οποίο μπορεί να είναι μέθυλπρεζολόνι σε δόσεις μέχρι και 200 ή και 300 μιλιγκράμμ για μερικές μέρες, χωρίς να κάνουμε tapering. Και η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι να κάνουμε ένα μπλοκ στο ηνιακό νεύρο αμφωτερόπλευρα με ξυλοκαίνη ή και με μακράς δράσεις στεροειδές. Μετά έχουμε την προφυλακτική θεραπεία, την οποία πρέπει ευθύς εξ αρχής, με το που ξεκινά ο κύκλος των κρίσεων της αθροιστικής κεφαλαλγίας, να χορηγούμε, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε 3 βασικές θεραπευτικές επιλογές. Η πρώτη αφορά στην βεραπαμύλη, που είναι ένας αναστολέας του ασβεστίου. Χορηγούμε την βεραπαμύλη μέχρι να γίνει αποτελεσματική και όσο είναι ανεκτή, μέχρι και δόσεις πολύ ψηλές, 1 γραμμάριο. Θέλει όμως ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση για να μην κάνουμε ζημιά στον άρρωστό μας. Η δεύτερη επιλογή είναι το λίθιο, το οποίο πάλι πρέπει να προσδιορίζουμε τα επίπεδά του και να προσέχουμε να κάνουμε ένα κλειστό monitoring, παρακολούθηση δηλαδή του αρρώστου μας, κυρίως στα ιόντα του. Και η τρίτη επιλογή που έχουμε είναι το γκαλκανέζουμα, ένα anti-CGRP μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο ηρίστον την παρόδο δεν έχει άδεια στην Ευρώπη για την αθροιστική κεφαλαλγία, είναι όμως μια θεραπευτική επιλογή την οποία πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν απαντούν στις προηγούμενες θεραπείες. Τέλος, η νευροδιέγερση έχει θέση στη θεραπεία της αθροιστικής κεφαλαλγίας, τόσο στην συμπτωματική όσο και στην προφυλακτική, είτε αυτή είναι παρεμβατική για τις πολύ βαριές περιπτώσεις, είτε είναι μη παρεμβατική. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ.